Έχω και μάγκα, κατάλαβες. Μα είναι μάγκα. Δεν θα γίνει μάγκα. Δεν θα γίνει τώρα μάγκα. Ήτανε μάγκα. Τι γίνεται. Δεν μου λες, εκεί που περάσαμε. Δεν έχω περάσει εγώ εκεί. Α, δεν έχεις περάσει. Πάμε εκεί στο κρεμό. Όχι. Ποιο κρεμό ρε. Ρα και έφευγες, δεν σε βόηθαει ο άνθρωπος σου. Τέλος, δεν έγινε. Θα πήγαινε και αυτός. Ε. Θα πήγαινε και αυτός. Ποιος. Καλησπέρα. Αυτός που σε κρατούσε, καλώς ήταν. Αυτός που θα επιχειρούσε να σε πιάσει. Θα πηγαίνετε μαζί. Πώς έγινε το θαύμα. Ο πιέτης που πήγε μέχρι εκεί και γύρισε, Παναγία μου. Πήγαινε. Ετοιμάζουμε τον εαυτό μας ή τον κύριο. Λοιπόν, ήταν. Πήγε τον αλλιώς, έπρεπε να πάρει απέναντι και είχε ένα μικρό μέρος που είχε τόσο το. Που παίρνουσες. Αλλιώς δεν θα πήγαινε πίσω. Ούτε τα κατσικιά δεν περνάγανε από εκεί. Όχι, ρε παιδί. Όχι, κατσικιά δεν περνάγανε. Λοιπόν, είχαμε το που είχε την. Ο θεολόγος που είχε την αδερφή τα πάνω στο. Στη φύλλα. Όχι, έχει πεθάνει αυτός. Πέθανε. Ναι. Που είχε τα δύο κορίτσια τρία. Ναι, πέθανε. Γιατί τι θα έκανες. Πέθανε. Αν δεν έπαιρνε τηλέφωνα τώρα γιατί. Λοιπόν, τραβάει μπροστά αυτός. Τραβάει ο Νίκος. Τραβάω και πάω μέχρι τη μέση, εγώ κάνω έτσι, ο πιάτης, Παναγία μου. Πάθαινε ήλικο, ρε παιδί μου. Πάθαινε ήλικο. Λέω, αλλά τώρα μη φοβάσαι, ρε παιδί μου. Είπε, όταν πέρασε, θα ξαναπέρασουμε πάλι, πάμε να φύγουμε τον. Δύο φορές το ίδιο. Κοίταξε, πήρε θάρρος μετά, ρε παιδί μου. Πάθαινε ήλικο, ρε παιδί μου. Παναγία μου, Χριστέ μου. Πες, στο φίλος σου να έρθει να δώσω ερωτήσεις για να κάνουμε μία αυτή. Ποιον. Διάλογο. Α, το. Τον Άσο. Την Αθήνα. Τον Άσο. Δεν έχει δίκιο να έρθει πολύ καιρό εδώ. Πολύ, πάρα πολύ καιρό έχει να έρθει. Ου, πάρα πολύ. Εμείς, αυτός ο ιερέας που ερχόταν ο Σπατανέος, έχει συγγενήσει εδώ στο Κοροπή. Έρχεται τώρα, πώς το λέγανε. Ο πατήρ Πασάς. Ποιο ωραία την ευχαριστή την εκπληγή. Ποιος έρχονταν πριν. Αμιάγω παπάς κατάλληλη έκφραση. Απάνω στο πράστη, παιδί μου. Απάνω στο παπάς. Παπανάριος, παπάς κύριος δύο. Έχει τάθος, πώς είναι. Παπαδημήτρης. Μπράβο. Ήταν για αυτός Αγιώτης. Ναι, είναι. Ναι, πάντα το είπα. Έχει περάσει. Και σκέφτηκα να πάει. Ω, παπαπαπα, δεν περνάω από εκεί. Είναι κάτι πιο. Εγώ το απολαμβάνω πολύ. Άμα είναι λέμε ότι την Κυριακή, επειδή πάμε με τον αδερφό να πάμε στη Βηθλεέμ. Τον κύριο Κώστα δεν είδαμε κάτι. Και είναι ο Παπασπύρος και ο Παπανάργυρος, έχουν καθαρή έκφραση, το ευχαριστήκεστε πιο πολύ, ας πούμε. Για εκεί πέρα, Γεια σου, Μιχάλη. Τι κόσμος είναι καλά μόνο εκεί. Βγες στον κόσμο να έρθουν εδώ πέρα να έρθουν 15. Άμα έρθουν οι γυναίκες, πώς θα έρθουν. Άμα πεις και άμα μπήκε οι γυναίκες, θα γεμίσει ο τόπος εδώ. Σου να δει. Οπότε πιο ησυχία, δεν έχουμε τώρα. Ναι, ναι. Ήρθε κανείς και σου να με άφησε τίποτα. Τι να μ' αφήσει. Καμία μετσόντα. Καμία μετσόντα. Μετσόντα. Όχι, μετσόντα. Μην πως άφησε καμία μέσα κούλα. Όχι. Με χόρτα μέσα. Όχι. Εντάξει, γιατί είπε ότι κάποιος θα ερχόταν σε έναν με μία σακούλα χόρτα λέει να αφήσεις λοιπόν, για να το δώσεις εμένα πώς με λένε, ξέρεις. Εμένα πώς με λένε. Ξέρω πώς λένε. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι. Μιχάλη. Του λέω να με κουλιάνα λέω να πεις αλλά. Το ποιο, το ποιο. Κοιτάξτε, πες λέω με τσου πρίσι μου. Μου τα έχει δώσει. Τσου πρίσι, είμαι ξένο το κορμί. Τα έχω φάει τίποτα. Λέω να με μήπως λέω. Εξόν και να με σ' αρέσανε. Εντάξει, όπως αρέσανε. Και να με γεια σου, με χαρά σου. Γιατί εγώ τα χόρτα δεν τα τρώω. Τρώω μόνο τη βρωμούσα. Για αυτό σου είπα εγώ. Μόνο τη βρωμούσα, αυτή που βρωμάει. Γιατί τα έχω βράσει και έχω ξεχάσει. Είναι ωραία. Το χόρτο, ας έχω και βρωμούσα. Το χώρο μόλις το βλέπω πεθαίνω. Πεθαίνω. Εγώ θέλω να είναι όλα μαζί, να κατεμένα. Ό,τι προχωρήσω. Και βρίσκω εφέτο πολύ αφέτη χόρτα.
Καμία άλλη χρονιά δεν είχε τόσα πολλά όσο φέτος. Φέτος έδειξε βροχές, ήταν η υγρασία, ήταν η αγρότητα, ήταν καλά. Μαζί με καρκίνο. Μαζί με καρκίνο. Τον είδατε τον Ευαγγελάτο. Αυτά που συμβαίνουν. Αλλά το καλύτερο πόρτο είναι το κατσίκι. Το κατσίκι. Το καλύτερο χορταρικό είναι το κατσίκι. Μην μου πεις τώρα ότι ποια κορονοϊκή είστε με μοίρα. Να σου πω κάτι, ξέρεις ποια είναι τώρα η εξώπουσα περίπτωση. Με τα 500 ευρώ δεν μου νοστιμίζει το κατσίκι. Με 512 ευρώ, παιδιά δεν γίνεται κατσίκι, οπότε τα φορταράκια και θέλω να σου δώσω την εκλογή. Βάλει τώρα ολόγη πρέπει την ώρα. Δεν μου λες, θα σου κάνω μια αρτήση. Είσαι καθηγητής, έτσι. Την ώρα την εξαρτήσεις τελείωσε. Μιλάνε την εξαρτήσεις. Δεν την εξαρτήσεις. Μιλάνε κι άλλοι. Μιλάνε κι άλλοι. Με τι και οι μαθητές δεν μιλάνε. Μιλάνε. Αλλά μία ώρα μαζί. Το γκρουγκρουγκρουγκρουγκ. Το γκρουγκρουγκρουγκρουγκρουγκ. Πάει. Όταν εκεί πάει που είναι 10-10 πόρτα δεν κάνει. Τα τρώω πόρτα. Είναι γλυκιά, πικρή και είναι κρύνη. Είναι ένα πόρτο που αξίζει το μέλλον. Μικρή να αρχίζουμε να αρχίσουμε. Εντάξει. Και για δέχεια τους άλλους. Στο όνομα του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας. Από τα πού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέρω και σκήνωσε τον ημί και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε τον αγαθέτητας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, καμίστε το ένα με τον άλλον να, πάλι, να πάρετε κανένα φίλο άλλο, να, τουλάχιστον να γίνετε λοιπόν, υγεία στα 10. Μας κάθεσε από κάθεσε, να μην έβαλεψε τους προσταθούς. Γάλλη, Γάλλη. Γιατί 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 λέτε; Κύριε Ζωζή, κάτσε να κάτσε κάποιο και εσύ τώρα, λοιπόν. Εγώ δεν ακούσω με τώρα. Κάτσε κάποιο. Τα ξέρει μου. Κάτσε εγώ, επίσω που θέλω να κάτσε κύριε. Και πάλι μας φιλοξενεί, όπως και στην περασμένη σύναξή μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το θέμα είναι... Στο έχω δείξει αυτό που μου έφερε ο Τίχωνα προχτές από το βιβλίο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πήγαινε μέσα από εμπιστό, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το θέμα είναι περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Καλησπέρα, αδέρφια. Καλησπέρα. Πού σε βολεύει, Κάτσι. Σας παρακαλώ, το θέμα που αναλαμβάνω είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Ανάγνωσμα που ακούστηκε χθες στους Ιερούς Ναούς και που ο Άγιος εδώ το διαπραγματεύεται με αρρωγό το Άγιο Πνεύμα έτσι που ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το φτάσει. Την περασμένη Κυριακή, την προπερασμένη Κυριακή, η Εκκλησία μας απασχόλησε με το πρόσωπο του Ασώτου. Ήταν το πρόσωπο της παραβολής. Για να δείξει, χαίρετε, για να δείξει ότι δέχεται ο Κύριος όλους τους ξεστρατεμένους και απορροφημένους από το κακό, την αμαρτία, ή απλώς δέχεται τους ασώτους. Με άλλα λόγια,
έχει πάντα ανοιχτά τα χέρια, τα σπλαγικά του χέρια, για όλους τους ζώντες επάνω στη γη. Για όλους τους ζώντες επάνω στη γη. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί το, η Εκκλησία πριν από το ανάγνωσμα της Δευτέρας Παρουσίας αναγνώσκει την επιστροφή του Ασώτου που τον δέχεται ο Σπλαγικός Πατέρας για να δείξει ότι ο Θεός τον παρόντα κόσμο ή μάλλον τον παρόντα χρόνο, τον χρόνο της ζωής μας, όχι μόνον τούτης που διάγουμε και περνάμε τη ζωής, αλλά και τον άλλο που ακολουθεί, τον έχει χωρίσει στα δύο. Στα δύο. Και ο ένας έχει το όνομα καιρός εσπλαγνίας, έτσι ονομάζεται, και ο άλλος χρόνος που μας περιμένει είναι καιρός ανταποδόσεως. Καιρός που θα πληρωθούμε. Γι' αυτό το λόγο προηγείται του Ασώτου που επιστρέφει και ακολούθησε χτες το Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Ο ένας χρόνος, αυτός που περνάμε τώρα, με τον άλλο που θα ακολουθήσει, δεν έχει καμία απολύτως σχέση, είναι αντίθετη χρόνια. Ο ένας πάει κόντρα στον άλλο. Γιατί, είναι χρόνος ελέους, είπαμε αυτός, και άλλος χρόνου κρίσεως. Και όπως έχει γραφτεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, ότι η κρίση, το έλεος με την κρίση δεν σε ταιριάζουν. Γιατί λέει μην σπλαγνιστείς φτωχό όταν τον κρίνεις. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν έχει κάνει παράπτωμα βαρύ και φτωχός που είναι δεν του δείξει έλεος. Θα του δείξει δικαιοσύνη και επάνω την κρίση και την τιμωρία. Έτσι γράφει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Δαβίδ φωνάζει, ο Δαβίδ, έλεος και κρίση, άσο μέση Κύριε, έλεος και κρίση, άσο μέση Κύριε, θα σου τραγουδήσω, θα σου ψάλω Κύριε, το έλεος που σκορπίζεις άφθονο στην παρούσα ζωή, αλλά και την κρίση, τη δικαιοσύνη που αναμένει την ανθρωπότητα στην άλλη ζωή. Γιατί είναι αναγκαία και αυτή να αποδώσει στον καθένα ανάλογα με εκείνο, με εκείνα που έπραξε. Έλεος και κρίση, άσο μέση Κύριε. Τι χρειάζεται λοιπόν τώρα που εμείς έχουμε το χρόνο στα χέρια μας και το κρατάμε σφιχτά, να υψώνουμε τα χέρια προς τον Κύριο και να του φωνάζουμε σαν το τελώνι η λάστη ημίν της αμαρτωλής και σαν το Δαβίδ ελέησόν με ο Θεός. Όσο χρόνο έχουμε την αναπνοή στα στήθη μας και ζούμε στον παρόντα κόσμο. Πάνω σε αυτό που λέτε έχω μια απορία, κύριε Αγάπη. Για πες για να... Μας ακούει ο ύψιστος όταν είμαστε άδικοι και έχουμε χέρια αμαρτωλά και άδικα και έχουμε αδικήσει. Τις προσευχές μας τις ακούει. Εγώ έχω αφιβολία. Εάν
εάν αυτά τα χέρια που σηκώνονται που να δικήσει έχουν εσωτερικά μέσα στην ψυχή τη δύναμη και τα υψώνουν και ζητάνε, το έλεος από την καρδιά, τα ακούει. Σημαίνει ότι είναι εν μετανοία πια, σαν τον Άσο το Υιό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι προηγείται στη ζωή μας αυτή η μακροθυμία του Θεού και έπεται στη συνέχεια η κρίση του Θεού. Γι' αυτό και ό,τι γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι τοποθετημένο με βάση αυτό το πρόγραμμα το θεϊκό. Ποιο δηλαδή? Να προηγείται το έλεος και να ακολουθεί η κρίση. Γιατί εάν εμείς πάμε σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε και δικαία και αγαθή κρίση εκ μέρους του Θεού όταν φύγουμε από τον κόσμο. Ονομάζεται λοιπόν το ανάγνωσμα που αναγνώστηκε ευαγγελικό ανάγνωσμα της φρικοδέστατης κρίσεως. Φρικοδέστατης κρίσεως. Γιατί όντως όσα θα γίνουν τη στιγμή, γιατί για στιγμή μιλάμε και όχι για ώρες, της κρίσεως είναι φρικτά. Θα επικαλεστούμε, θα φέρουμε στη μνήμη μας, στο μυαλό μας τον Απόστολο Παύλο που λέγει για εκείνα που μας περιμένουν, ότι ο φθαλμός ουκ είδε, ουκ ήκουσε και επικαρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Αυτά δηλαδή που θα συντελεστούν και που έρχονται και μάλιστα με γοργόριθμο, πολύ γοργόριθμο, μάτι έως τώρα δεν τα έχει δει, αυτή δεν τα έχει ακούσει και σε καμιά λογική καρδιά ανθρώπου δεν έχουν περάσει. Ειδικά εκείνα για τα οποία επισημαίνεται η φρικτότητα, η φρίκη για εκείνους που θα καταδικαστούν. Υπερβαίνουν λοιπόν τον ανθρώπινο λόγο, την ανθρώπινη λογική, ξεπερνάνε. Και τα γνωρίζει μόνον εκείνος που πρόκειται να κρίνει όλη τη γη. Έρχεται, φωνάζουν, έρχεται. Οίκη, λέει ο Δαβίδ. Οίκη, έρχεται, κρίνε την γη. 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. Έρχεται για να κρίνει τη γη. Να δούμε πώς ακριβώς γι' αυτό που είπα τώρα ομιλεί ή γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν δε αυτά και μόνο λεγόμενα, μάλιστα δε λεγόμενα συγκαταβατικός, δηλαδή τα λέει ο Θεός χαμηλώνοντας τόσο ώστε να καταλαβαίνουμε εμείς, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, αφού λέμε ου σου κήκουσε, ου κανέβει η καρδία του ανθρώπου κλπ,
Συγκαταβαίνει λοιπόν ο Κύριος. Και τι γίνεται? Γεμίζουν τη ψυχή των συνετών ακροατών με φρίκι και δέος. Ποιος θα βαστάσει τότε που θα τελούνται τα ίδια τα πράγματα? Τώρα τα ακούμε, τα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο και παθαίνουμε φρίκι. Τότε που θα γίνονται, ποιος θα μπορέσει να βαστίξει, λέει. Πόσο άξιοι πρέπει να είμαστε στα άγια σπουδάσματα και στην ευσέβεια όταν προσδοκούμε την παρουσία της ημέρας του Θεού, για την οποία, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος Παύλος, οι ουρανοί πειρακτούμενοι θα διαλυθούν. Από φωτιά θα διαλυθούν. Τα δε στοιχεία από τα οποία αποτελείται το σύμπαν ολόκληρο, το υλικό σύμπαν, τα δε στοιχεία του θα λιώσουν. Ενώ η γη και τα κτίσματα που υπάρχουν σε αυτή θα κατακαούν. Β' Πέτρου, αυτό είναι από την Αποστόλου Πέτρου δεύτερο κεφάλαιο, δευτέρα επιστολή Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, 12ο στίχος. Και πριν από αυτά, εδώ είναι το σπουδαίο, θα εμφανιστεί, θα κάνει, θα πραγματοποιηθεί η σκληρή παρουσία και επίρρεια του Αντιχρίστου. Θα εμφανιστεί σκληρά και από άνθρωπα ο Αντίχριστος πριν από όλα εκείνα που διαβάσαμε, αφού γίνουν όλα εκείνα που διαβάσαμε. Ο Αντίχριστος θα στραφεί κατά της πίστεως, η οποία αν δεν εκολοβωνόταν, επιτραπήσα για λίγο χρόνο, δεν θα σωζόταν κανένας άνθρωπος, όπως λέει ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Θα είναι, λέει, τόσο σκληρή η παρουσία του Αντιχρίστου πριν διαλυθεί το σύμπαν το υλικό, που ευτυχώς ο Κύριος θα βάλει γρήγορο τέρμα στην παρουσία του, γιατί τότε κανείς δεν πρόκειται να σωθεί. Δηλαδή περιμένουμε τη φοβερή παρουσία του Αντιχρίστου πριν την παρουσία του Κυρίου, πριν διαλυθεί το σύμπαν. Ο οποίος θα κεραγήσει και τους πιστούς. Βεβαίως τους πιστούς και τους πιστούς. Γι' αυτό παραγγέλει στους μαθητάς του. Δίνει παραγγελία ο Κύριος, ο ίδιος. Αγρυπνείτε λοιπόν, παρακαλώντας όλο τον καιρό να καταξιωθείτε, να αποφύγετε όλα όσα πρόκειται να συμβούν και να σταθείτε μπρος στον Υιό του ανθρώπου. Μας παραγγέλει λοιπόν αυτό που ακούμε συγνάκης. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, εν παντί δεόμενοι πάντοτε, ή να καταξιωθείτε φυγήν της μελούσης οργής. Για να καταξιωθείτε, να αποφύγετε την οργή που περιμένει να δοκιμάσει την οικουμένη εκ μέρους του Αντιχρίστου. Βέβαια, είναι όλα εκείνα γεμάτα από φρίκι. Γεμάτα από φρίκι. Αλλά για αυτούς όμως, τονίζουμε, έτσι λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που δαπανούν το βίο τους σε απιστία και αδικία και ραθυμία. Επαναλαμβάνω, για αυτούς που δαπανούν το βίο τους σε απιστία και αδικία και ραθυμία και απειλούνται και ακόμη δεινότερα από αυτά και ακόμη χειρότερα, λέει, και ακόμη χειρότερα.
κλάψονται, λέγει, πάσε φιλέ της γης. Ματθαίο κεφάλαιο 24, στίχος 30. Εκεί λέγει το στόμα του Κυρίου το ίδιο, ότι τότε θα κλάψουν όλες οι φυλές της γης. Και να προσέξουμε ποιες φυλές της γης, ποιοι άνθρωποι επάνω στη γη θα κλάψουν. Εκείνοι οι οποίοι ουδέποτε έδειξαν υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Αυτές οι φυλές της γης. Εκείνες δηλαδή που δεν αναγνώρισαν τον Κύριο, ενώ τον είδαν με τα μάτια τους, και δεν επίστεψαν να εφαρμόσουν το θέλημά του και να υπακούσουν και στον πατέρα του. Στο τρίτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννη, εκεί που συζητάει με τον Νικόδημο, τον Άγιο Νικόδημο, λέγει ο Κύριος ότι η κρίση, η καταδίκη δεν θα γίνει από τον Κύριο, αλλά από κάθε ψυχή μη πιστεύουσα χωριστά. Λέει, ήρθε το φως εις τον κόσμον και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος, μάλλον ή το φως. Ήρθε το φως, ο Χριστός. Και οι άνθρωποι δεν αγάπησαν το φως, το Χριστό, δηλαδή, αλλά το σκοτάδι. Ήδη αυτή η αγκαλιά με το σκοτάδι είναι επιλεγμένη από αυτούς που το αγκάλιασαν. Και αυτή είναι η καταδίκη τους. Στο ίδιο κεφάλαιο μέσα, το τρίτο κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, λέει ότι εγώ σας εκήρυξα και ακούσατε ποιος είμαι εγώ και το θέλημά μου. Ήδη όσοι άκουσαν και δεν πίστεψαν στο όνομά μου, οι ίδιοι αυτοκαταδικάστηκαν. Που σημαίνει ότι η Δευτέρα Παρουσία θα είναι η σφραγίδα αυτής της επιλογής και συμπεριφοράς εκείνων που αρνήθηκαν το θέλημα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι έρχεται η ημέρα εκείνη για να πληρώσει εκείνους που έχουν εργαστεί κάτω από το θέλημά του με τη δόξα του Κυρίου. Να τους πληρώσει με τη δόξα του Κυρίου. Τους άλλους, εις καταδίκη είναι όνειρο, λέει. Το λέγει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, για να έρθουμε μέσα εδώ όπως είμαστε στο θέμα, όλες οι φυλές της γης που δεν υποτάχθηκαν στο θέλημά του θα κλάψουν. Και βέβαια ο Κύριος λέει θα αποσταλούν στο πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο το διαβόλο. Αυτό ήταν φτιαγμένο για τον Θεό, από το διάβολο για τον διάβολο. Γιατί ο Θεός δεν κατασκευάζει κόλαση, είναι αγαθός, όπως το λέει η λέξη, και μόνο αγαθά έργα ποιεί. Την κόλαση την κατασκευάζει ο διάβολος πρώτον και ο άνθρωπος που κάνει τα έργα του διαβόλου. Και πάει με το τέρι του μαζί και ζει αιώνια με το διάβολο. Μιλάμε για λόγους γεμάτους φρίκι, γιατί είναι φρικτά τα όσα θα συμβούν στην ανθρωπότητα. Ο Θεός αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, της μεν καθυπομονήν έργου αγαθού για εκείνους
που με υπομονή εργάστηκαν έργο αγαθό, δόξα και τιμή και αθαρσία θα δώσει. Δόξα και τιμή και αθανασία και αθαρσία. Της δε απειθούσι τη αληθεία σε εκείνους που δεν δείχνουν υπακοής στην αλήθεια που είναι ο Θεός, αλλά υποτάσσονται, λέγει, στην κακία και στο θυμό και στην οργή, αυτούς τους περιμένει θλίψεις και στενοχώρια. Κάθε ψυχή ανθρώπου, και για να έρθουμε να δούμε τα πράγματα και αγιογραφικά και ιστορικά, αποδώσει, λέει, εκάστο, θα αποδώσει στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Ερχόμαστε να το δούμε στη γραφή αυτό, πως πληρώνεται ο άνθρωπος και εδώ ακόμη, και εδώ ακόμη, από τα ίδια του τα έργα. Πως πληρώνεται στην εποχή του Νόε, η αμαρτία είχε φτάσει σε σημείο απροχώρητο. Σε σημείο απροχώρητο. Και έφερε σαν αποτέλεσμα το κακό που οι άνθρωποι εργάζονταν, αλλά προσέξτε, με επιμέλεια το εργάζονταν το αγαθό. Τι σημαίνει? Επιμέλεια. Με κάθε τρόπο, με προσοχή, με εργατικότητα, με ζήλο, για να κάνω το κακό. Ή και είχε φτάσει σε σημείο, επαναλαμβάνω, απροχώρητο. Λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος το εξής. Επί μεγάρ του Νόε, πότε, κάποτε, της αμαρτίας αυξηθήσεις, και παντός του ανθρωπίνου γένους σχεδόν επικρατησάσεις, και είχε επικρατήσει σχεδόν, σχεδόν λέει, όχι σε όλο, σχεδόν, σε όλο το ανθρώπινο γένος, κατακλυσμός γέγονεν υπό Θεού. Έγινε, λέει, κατακλυσμός. Και μόνο η οικογένεια του Νόε σώθηκε. Το κακό είναι εκείνο που προκαλεί τη συμφορά. Δεν είναι ο Θεός. Γιατί το κακό έχει την εξής ιδιότητα, να τιμωρεί τον κακοποιό. Έχει από μέσα του τη σπορά, το δυναμίτη, να το πω έτσι, ώστε όσο πολλαπλασιάζεται, τόσο δεν αδυναμητίζεται. Και φτάνει η στιγμή που δεν έχει άλλη αντοχή ο δυναμητισμός εκείνος και σπάει και τιμωρεί τον κακό. Εκείνο που το κάνει δηλαδή. Επί Νόε λοιπόν που είχε φτάσει σε σημεία υπερβολής το κακό, η ανθρωπότητα σχεδόν, η ανθρωπότητα δια κατακλυσμού τιμωρήθηκε. Ακόμη, το ίδιο παρατηρήθηκε αργότερα. Διασώθηκε η οικογένεια του Νόε, πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι. Πάλι άρχισε το κακό να αυξάνεται και να φτάνει στο σοδομητισμό. Να μην λειτουργούν τα φύλλα φυσιολογικά μεταξύ τους, να μην συνέρχεται ο άνδρας με τη γυναίκα, αλλά άνδρας με άνδρα. Κάποια δείγματα προς τα εκεί έχουμε και σήμερα, όχι σε αυτό το σημείο βέβαια, αλλά δείγματα που προβάλλονται μάλιστα και με ζωντάνια και με χρωματισμούς και με φωνή στην τηλεόραση, για να πάρουν οι νέοι παράδειγμα. Αυτούς λοιπόν που τον σοδομητισμό
εφάρμοσαν στα Σόδομα, δηλαδή ο Θεός πυρή κατέκαψε, τους κατέκαψε με τη φωτιά. Εδώ το κακό είναι η φωτιά η ίδια που και Σοδομίτες. Στον Νόε ήταν ο καταποντισμός. Και αυτό γίνεται όχι τίποτα άλλο, γιατί πρέπει να διασωθεί το καλό, όσο ελάχιστο κι αν είναι, μέσα σε μια υπερβολικά κακή ανθρωπότητα. Ο Θεός συντηρεί σαν το αλάτι, σαν το προζυμάκι, αυτό που πρόκειται αργότερα να δώσει τις νέες γενναίες, για να είναι ποιοτικά καλύτερες από εκείνες που καταποντίστηκαν. Προς τα εκεί βαίνουμε και προχωρούμε ακόμη. Κάπου η Ερυθρά θάλασσα φωνάζει. Ας μην έχουν οι άνθρωποι αυτιά, ότι εδώ έχουμε σκεπάσει ολόκληρη φαραωνιτική πανστρατιά. Δηλαδή, τους Αιγυπτίους που έκαναν επίθεση στους Ισραηλίδες για να τους συλλάβουν, τους έθαψε κάτω από τα νερά της Ερυθρέας θαλάσσης. Εκεί καταποντίζεται το κακό, σκεπάζεται και τιμωρείται. Ποιος τιμωρείται στην ουσία? Ο Φαραώ, που είναι το αγέροχο μυαλό, το υπερήφανο μυαλό, που δεν θέλει να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού και που στο τέλος ο εγωισμός του καταποντίζεται στην Ερυθρά θάλασσα. Πνίγεται! Να πεις. Εν συντομία. Γιατί λέγεται νεκρά θάλασσα? Επειδή είναι αμέ, έγινε αυτό το δεν μεγάλο σημάδι. Δεν είναι στην Ερυθρά θάλασσα. Ερυθρά θάλασσα. Ή να με νεκρά θάλασσα. Στα Σόδομα είναι νεκρά θάλασσα. Α, χύνεται στην Ερυθρά. Για να προλάβω. Εντάξει, καμία σχέση τώρα με το άλλο. Νεκρά δεν έχει ζωή. Επίσης η γραφή μας πληροφορεί για αλλεπάλληλες τιμωρίες των Ισραηλιτών, μία μετά την άλλη, γιατί παραβίαζαν και παρέβαιναν τον νόμο που ο Θεός τους είχε δώσει. Αναφέρουμε μόνο μία που είναι πολύ ζωντανή, ότι την αγήθηκαν 40 χρόνια στην έρημο, γιατί ήταν λαός παραπικραίνων, που πίκραινε τον Θεό και τον Απόστολό του, τον Μωυσή. Έχουμε λοιπόν από τη γραφή παραδείγματα ζωντανά ότι πληρώνεται το κακό, δεν μένει απλήρωτο. Πληρώνεται το κακό, να το πούμε κι αλλιώς, πληρώνει το κακό και με το παραπάνω το κακοποιώ. Πληρώνει η αμαρτία τον αμαρτωλό και με το παραπάνω. Γι' αυτό και λέει, κλάψονται πάσε εφηλέ της γης που δεν κάνουν το θέλημά του, θα κλάψουν, λέει η Αγία Γραφή. Ο Κύριος μας, αυτά που προηγουμένως αναφέρουμε σαν τιμωρίες, τα έδωσε σαν φάρμακα, σκληρά βέβαια φάρμακα, για να διορθώσει το κακό. Δεν χρησιμοποίησε όμως μόνο σκληρά φάρμακα, αλλά έδωσε και φάρμακα μαλακά. Θα αναφέρουμε μερικά από αυτά. Μιλάμε για πατερικά αναστήματα, πατριάρχες παραδείγματος χάρη, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, όλοι αυτοί ήταν πατέρες που παρέλασαν στο χρόνο και στο χώρο της γης μέσα και άφησαν παράδειγμα, αποτύπωση εφαρμογής του θελήματος του Θεού. Ανύψωσε, επαναλαμβάνω, πατριαρχικά, πατερικά αναστήματα για να παραδειγματιστούν τα παιδιά. Αυτό είναι φάρμακο μαλακό. Θα βλέπεις παράδειγμα που είναι γεμάτο ζωή και γλύκα και άρωμα ουράνιο,
σου γεμίζει η ψυχή και λες δόξα σε ο Θεός. Έζησαν στη γη και άνθρωποι που τήρησαν το γεννημά του και μάλιστα με όλη τη δύναμη ψυχής τους. Και έτσι γιγαντώνει και η δική μας η πίστη. Δεύτερον, ετέλεσε σημεία. Ετέλεσε σημεία. Έκανε θαύματα ο Θεός. Γεμάτη είναι η Παλαιά Διαθήκη από θαύματα. Προκειμένου να φτάσουν στη γη της Επαγγελίας οι Ισραηλίτες. Γεμάτη από θαύματα. Κάθε φορά που παραβίζει το θέλημα και μετανοούσαν, το θαύμα ήταν. Και λέει μέσα από τη φωτιά και το νερό μας περνούσες, αλλά στη συνέχεια μας οδηγούσες στην αναψυχή. Αναψυχή σημαίνει στη δροσιά. Τρίτον, έδωσε το μοσαϊκό νόμο και αυτός είναι μοσαϊκός νόμος. Μαλακό φάρμακο για να φτιάξουν οι ψυχές των αγρίκων Ισραηλιτών. Αγρίκο σημαίνει βάρβαρη ψυχή. Βάρβαρη ψυχή. Έδωσε νόμο το μοσαϊκό για να αντιμαλακώσει την ψυχή των Ισραηλιτών, ώστε ανύψωσε πατέρες. Πρώτον. Δεύτερον, ετέλεσε θαύματα. Τρίτον, έδωσε το μοσαϊκό νόμο. Τέταρτον, έστειλε αγγέλους. Δεν έστειλε στον Αβραάμ, τι έστειλε. Στους Σοδομίτες τι έστειλε. Στον Αβραάμ έστειλε τρεις αγγέλους για να δώσουν κάποιο μήνυμα. Σοδομίτες πάλι αγγέλους έστειλε για να πει στόπ στην αμαρτία. Γιατί ο Θεός θα κάψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μέχρι ο Τοβίτ δεν είχε συνοδό άγγελο όταν πήγαινε από το σπίτι του σε δουλειά. Έστειλε αγγέλους και για να τους κρατήσει ο Κύριος κοντά του. Αλλά όλα και προφήτες στη συνέχεια έστειλε. Συνέχεια έστειλε προφήτες οι οποίοι ασκούσαν έλεγχο στην Ισραηλιτική παρανομία, όποια και αν ήταν αυτή. Έλεγχο. Όλοι οι προφήτες πέρασαν από το μαχαίρι, από τη φωτιά, από άλλα βασανιστήρια, με τελευταίο προφητικό ανάστημα εκείνο που δέχθηκε το τσεκούρι του Ηρώδη, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Όλα αυτά τα αναστήματα που παρέλασαν ήταν φάρμακα για διόρθωμα της Ισραηλιτικής ψυχής. Εκείνο που ήταν το μεγαλύτερο φάρμακο απ' όλα, το μεγαλύτερο φάρμακο απ' όλα, ήταν η κάθοδος του Κυρίου στη γη, που φωνάζει η Αγία Γραφή, ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη, εκεί που λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου θα υψωθεί σαν φίδι, όπως το φίδι στην έρημο κλπ. Τελειώνοντας λέει, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον αιώνα αυτού έστειλε, τον αιώνα αυτού έστειλε για να σταυρωθεί, και να σωθεί ο κόσμος. Τόσο πολύ τον αγάπησε. Πρόκειται για φάρμακα ίασης της ανθρώπινης ψυχής. Όλα αυτά, το ένα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο, ήτανε ουράνια φάρμακα για διόρθωμα της ανθρωπότητας και επιστροφής στον Κύριό μας. Όμως, κοιτάξτε, ο Κύριος που ήτανε το φάρμακο το ύψιστο, ο Κύριος είπε και αυτό το φάρμακο δεν θα το δεχτείτε στην πλειονότητα. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν που παρέλαβαν. Ήρθε λέει στους συγκεκριμένους συγγενείς τους και δεν το δεχτήκανε λέει. Και τι το κάνανε, τον εξέβαλαν έξω και το σταύρωσαν.
είναι απεικόνισμα αυτή η πραγματικότητα της ανθρωπότητας ολόκληρης στην πλειοψηφία της. Όχι στην μειοψηφία, γιατί η μειοψηφία είναι το μικρό πίμνιο του Χριστού. Η πλειοψηφία είναι αυτή που αρνείται την παρουσία του Κυρίου εδώ στη γη ως σωτήρια, ώστε να την αγκαλιάσει και να πει «Κύριε, ελέησόν με». Ο Κύριος μας, εκτός από το δικό του παράδειγμα για τη σωτηρία, σαν φάρμακο για τη σωτηρία μας, ακόμη χρησιμοποίησε τους προφήτας, πρόβαλε μεγάλο πλήθος μαρτύρων, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχομεν πέριξ ημών νέφος μαρτύρων, έχομεν πέριξ ημών νέφος μαρτύρων. Αυτοί οι μάρτυρες τι ρόλο έπαιξαν? Προσκυτήριο. Εμείς δίνουμε το αίμα μας και είμαστε 3-4 εκατομμύρια άπειροι όπως τα σύννεφα, για να έρθετε κι εσείς κοντά με εμάς. Προέστειλε και διδασκάλους για να διδάξουν, γιατί υπήρχαν ψυχές που ήσαν καλλιέργητες, και αυτούς για διαφωτισμό τους έστειλε ο Κύριος. Και ανέδειξε και συνάξεις οσίων, όσοι είναι εκείνοι που ζουν αποκλειστικά αφοσιωμένοι και παραδομένοι στα χέρια του Θεού και μιλάνε με το παράδειγμά τους για τον Κύριό μας, τον Ουράνιο Βασιλέα. Όλα αυτά για διόρθωμα του ανθρωπίνου γένους. Μετά από όλα αυτά τα τόσο σημαντικά φάρμακα, αφού δεν πήρε το πλήθος τα φάρμακα να τα χρησιμοποιήσει, έκανε κάτι άλλο και θα κάνει κάτι άλλο, αφού είπαμε ότι πριν καούν δια του πυρός τα στοιχεία του κόσμου, τα υλικά, θα κάνει την παρουσία του ο Αντίχριστος. Λέγει λοιπόν, μετά την παρουσία, για την οποία θα πούμε και ορισμένα παρακάτω, ευθύς λοιπόν μετά την βδελιρά παρουσία του Αντιχρίστου, θα κλονίσει τα πάντα αυτός που συγκρότησε τα πάντα. Κατά το λεχθέν από τον προφήτη, ότι ακόμη μια φορά εγώ θα σύσω όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Ακόμη μια φορά θα κουνήσω, λέει ο Κύριος, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και τη γη θα κουνήσω, ολόκληρη. Να το πούμε πως το λέει. Έτι άπαξ εγώ σύσω ού μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό. Ευθύς λοιπόν κλονίζει τον κόσμο όλο και λύει το ανώτατο όριο του σύμπαντος. Και ας το προσέξουμε. Συμπτύσσει το ουράνιο κήτος, αυτό που βλέπουμε από πάνω, που αρχίζει από τη μια άκρη της γης και φτάνει στην άλλη τη γη και το ονομάζουμε ουρανό, θα το συμπτύξει, θα το τυλίξει όπως τυλίγουμε ένα φύλλο χαρτιού. Πώς τυλίγουμε αυτό? Από κάτω, από τον ουρανό, θα κουνήσει τα θεμέλια της γης. Να το διαβάσουμε. Από κάτω μεν, αναμοχλεύοντας τα παγκόσμια, θα έλεγα, θεμέλια, και από πάνω στέλνοντας το πλήθος των άστρων σαν απεριγράφους κεραυνούς,
επάνω από τα κεφάλια το θεοποιησάντων των πονηρών. Καταλάβατε κάτι εδώ? Ότι τον Αντίχριστο που θα έρθει θα τον λατρεύσουν οι άνθρωποι, και για αυτούς που θα έχουν σκύψει να λατρεύσουν τον Αντίχριστο και θα τον λατρεύουν, θα ρίξει τα άστρα σαν αστροπελέκες στα κεφάλια επάνω, ζώντας επί της γης οι άδικοι και οι αμαρτωλοί, όταν θα ζουν. Μετά θα κλείσει η αυλαία και θα αλλάξει η εικόνα, ο κόσμος ολόκληρος. Γιατί και έτσι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί. Και τότε, αφού συμβούν αυτά, θα έχουμε την εικόνα της κρίσεως. Την εικόνα δηλαδή της παγκόσμιας κρίσεως. Κύριος κρίνει τον λαόν αυτού, λέει ο Δαβίδ. Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει τον λαό του, τον κόσμο που έφτιαξε. Πρέπει να κριθεί ο κόσμος. Λίγη προσοχή όμως, για να μην κάνουμε σφάλμα. Ο Δαβίδ ο προφήτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά την ημέρα της κρίσεως, με ανθρώπινα μέτρα μιλάμε, ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Ουκ αναστήσονται οι ασεβείς εν κρίση. Θα το εξηγήσω. Όλοι όσοι έζησαν αμετανόητα αμαρτωλοί και απέρριψαν το μήνυμα της σωτηρίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και επομένως δεν δέχθηκαν τη χάρη του Θεού για να σωθούν, δεν πρόκειται να αναστηθούν. Αλλή μονό μας να δεχθούμε αυτή την γλυκιά και θεϊκή λέξη Ανάσταση στα πρόσωπα των αμαρτωλών. Η Ανάσταση είναι για τους δικαίους. Οι δίκαιοι θα αναστηθούν και οι δίκαιοι θα αγκαλιάσουν τον αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστού. Οι άλλοι ουκ αναστήσονται. Δεν θα αναστηθούν. Ανοίχτε το πρώτο το ψαλτήρι. Στο πρώτο ψαλμό θα δείτε τελειώνοντας ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, φωνάζει ο Δαβίδ. Λέγει αυτή τη μεγάλη και μοναδική αλήθεια ότι η Ανάσταση θα είναι μόνο και μονάχα για τους δικαίους. Γιατί Ανάσταση είναι ο ουρανός, ο παράδεισος. Δεν είναι αυτό που εμείς εννοούμε η κόλαση. Πώς η κόλαση και η Ανάσταση δεν ταιριάζει? Κόλαση και η Ανάσταση δεν ταιριάζει. Και λέει τώρα εδώ, να το διαβάσω όπως το έχει εδώ ο Άγιος, θα προβάλλει δε για την κρίση όλα τα δικά μας κατά τη φωνή του Ευαγγελίου. Διότι λέγει, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, ας το προσέξουμε, το Ευαγγέλιο λέει αυτό, που ακούσαμε χτες, στη δόξα του, προσέξουμε, στη δόξα του, πώς θα πάρει ο αμαρτωλός, αμετανόητος, στη δόξα του μέρος? Είναι δυνατόν? Η δόξα είναι πληρωμή. Πληρωμή του αγαθού. Και όλοι οι άγγελοι, οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, πως είναι δυνατόν να δει ο αμαρτωλός μια ζωή και αμετανόητος, αμετανόητος παραλαμβάνω, να δει τη δόξα και αγγέλους μαζί. Αυτά είναι από τα αδύνατα. Κατά την πρώτη παρουσία του η δόξα της θεότητός του κρυπτόταν κάτω από τη σάρκα. Όταν ήρθε ο Κύριος σαν άνθρωπο στη γη, βλέπανε άνθρωπο, αλλά μέσα κρυβόταν και η θεότητά του και η δόξα του, μέσα στη σάρκα. Την οποία σάρκα, δόξα, ανέλαβε για μας. Τώρα που ανέβηκε
με την ανάληψη του Κύριος στον ουρανό, κρύβει μέσα στη δόξα του, στη θεϊκή του δόξα, κρύβει τη δική μας σάρκα. Το καταλαβαίνουμε. Τότε που κατέβηκε άνθρωπος ήτανε, έφερε και τη θεία δόξα μέσα. Ανέβηκε πάνω ως Θεός δοξασμένος και μέσα στη θεϊκή δόξα έκρυβε και κρύβει και θα κρύβει στους αιώνας των αιώνων την ανθρώπινη σάρκα θεοθήσα, θεοποιημένη. Τέτοια παράδεισο υπόσχεται η Εκκλησία μας, ο Κύριος. Παράδεισο που να έχει τη δική μου, τη δική σου, τη δική του ταλουνού, τη σάρκα, άφθαρτη, άφθορη, αιώνια, χωμένη μέσα στη δόξα του. Χωμένη μέσα στη δόξα του. Α, πώς τόσοι μάρτυρες θυσίασαν τη ζωή τους, εάν δεν ένιωθαν αυτή τη δόξα να τους χαϊδεύει την ώρα του μαρτυρίου και να αισθάνονται γλυκό το πόνο το μεγάλο. Δεν γινόταν αλλιώς. Η δόξα χάιδευε τους μάρτυρες όλους και δέχονταν το μαρτύριο με χαρά. Θυμηθείτε το. Πέρασαν από ξύλο Πέτρος και Ιωάννης που τους συνέλαβαν στο ιερό που κάνανε τον παράλυτο καλά. Λέει προσέξτε καλά γιατί θα δείτε πράγματα που θα τιμωρηθείτε τόσο πολύ που δεν θα το καταλαβαίνετε τι θα έχετε πάθει. Και αυτοί έφυγαν από το συνέδριο χαίροντες, λέει, από το δικαστήριο που τους κάνουν, γεμάτη χαρά. Χαρά και τιμωρία ταιριάζει, αν δεν υπάρχει, όπως είπα προηγουμένως, η δόξα του Κυρίου να χαϊδεύει το μάρτυρα. Ο Κύριος λέει τότε θα φανεί, λέει, ολόλαμπρος από Ανατολή μέχρι Δύση. Ολόλαμπρος. Βγαίνει ο ήλιος. Άστρα βλέπουμε. Σκεπάζει η λάμψη του ηλίου. Βγαίνει ο ήλιος. Θα βγει στη θέα παρουσία ολόλαμπρος για τους πιστούς του ο ήλιος της γεωσύνης Χριστός. Τι θα κάνει ο ουρανός, θα σταθεί εκεί που είναι? Ποια λάμψη θα δώσουν τα άστρα που ούτε σκοτάδι δεν θα είναι μπροστά στη δόξα του Κυρίου? Ούτε σκοτάδι δεν θα είναι μπροστά στη δόξα του Κυρίου. Από Ανατολή μέχρι Δύση. Η δόξα του Κυρίου θα σκεπάσει με τη λάμψη της το σύμπαν ολόκληρο. Μέσα σε μια τέτοια δόξα θα έχει μπροστά του εδώ παραβολικά. Να έρθουμε να δούμε το γεγονός και να το κλείσουμε το θέμα. Λέει, θα έχει τους καλούς, θα πούμε απλά, τους κακούς πάλι αριστερά και λέει, να προσέξουμε και να το τελειώσουμε. Θα ζητήσει λόγο. Λέει, θα αποδώσει ο καθένας λόγο σύμφωνα με τα έργα του. Τρόπος του λέγει είναι, αλλά η αλήθεια μεγάλη είναι μέσα σε αυτό που λέγονται. Δηλαδή, θα δώσει λόγο ο καθένας, βεβαίως. Να δούμε τι αλήθεια κρύβεται στα λόγια που είπαν και οι δυο μερίδες. Λέει, ελάτε εδώ εσείς, ήρθα στη γη, ούτε να φάω μου δώσατε, ούτε με ντύσατε, ούτε στη φυλακή που ήμουν να ήρθατε, ούτε γυμνός με ντύσατε, ούτε άρρωστο να επισκεφθήκατε. Και απαντούν, και απαντούν αυτοί που δεν έζησαν ποτέ σύμφωνα με το θέλημα του Κύριου. Πότε σε είδαμε, Κύριε? Αυτό σημαίνει υψώνω το ανάστημά μου, ζητάω λόγο από εκείνο που τα ξέρει όλα, έχω μία έπαρση και ένα εγωισμό μέχρι τρίτου ουρανού και προβάλλω εκείνο που προέβαλε ο Αδάμ και η Εύα. Δικαιολογία. Στην απάντηση εκείνων που δεν αποδέχτηκαν ούτε αποδέχονται τον Κύριο, βρίσκεται στην ουσία ένας εγωισμός τεράστιος μέχρι τρίτου ουρανού. Φαρισαίος στην ουσία. Οι άλλοι
θα σκύψουν το κεφάλι κάτω και θα πούνε «Δεν κάναμε Κύριε, δεν σε είδαμε, δεν κάναμε». Πώς μας πληρώνεις με την αιώνια δόξα σου, αυτό το νόημα έχει. Δεν σε είδα, και οι δίκαιοι θα πούνε «Δεν σε είδαμε ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι». Και επομένως δεν κάναμε τίποτα. Αναγνωρίζουν με αυτό ότι ποτέ δεν έπραξαν κάτι χάρη του Κυρίου. Και επομένως δέχονται ότι είναι κούφιοι από έργα, αλλά από ταπείνωση όμως. Από ταπείνωση. Έχουμε λοιπόν, κλείνει έτσι η αυλαία με την εικόνα και τη σκηνή αυτή, ότι πληρώνονται και οι μεν και οι δε, γιατί λέει οι μεν τα αγαθά ποιήσαντες εις ζωήν αιώνιον, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις κόλασιν αιώνιον. Να δώσουμε και εδώ μια ερμηνεία και να τελειώσουμε. Η δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα φέρει, ή μάλλον φέρνει, σε τέλειο βαθμό την πληρωμή των αμετανοήτων και των Αγίων. Σε τέλειο, προσέξτε, γιατί έτσι και τώρα και οι μάρτυρες που έχουν φύγει, όλοι οι μάρτυρες, δεν είναι πληρωμένοι στο 100%. Δεν είναι πληρωμένοι στο 100%. Ούτε και οι κολλασμένοι δεν έχουν τιμωρηθεί στο 100%. Αλλά περιμένουν αυτή την ημέρα τη μεγάλη του Κυρίου και την ώρα, ώστε να πάρουν το υπόλοιπο, την υπόλοιπη πληρωμή, να νιώσουν όλη τη δόξα του Κυρίου πια μέσα τους. Γι' αυτό λέμε, η ημέρα αυτή είναι η μέρα της τελικής αποκαταστάσεως. Και για να μιλήσουμε με τη γλώσσα του κόσμου, η κοσμική γλώσσα, και να κλείσω το θέμα, αλίμονο σε αυτόν τον κόσμο, που όπου κι αν γυρίσει κανείς βλέπει την αδικία στο έπακρο, την ανηθικότητα έγχρωμη να προβάλλεται, τα εγκλήματα στη μέση του δρόμου να γίνονται και γενικά το κακό να έχει πάρει σημαία και να προχωράει και να τίνει να ισοπεδώσει τα πάντα, να μην αφήνει καμία αξία να φαίνεται επάνω στη γη. Αλίμονο αν ο κόσμος αυτός είχε αυτό το προορισμό. Έρχεται ο Κύριος και κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη. Και μάλιστα λέει ο Δαβίδ, είδα τον ασεβή, το κάθε ασεβή άνθρωπο, το κάθε ασεβή άνθρωπο, υπεριψούμενον να τεντώνει το αναστημά του ως η κέδρος του λιβάνου, σαν το δέντρο που υψώνεται καμαρωτό στο Λίβανο και που λέγεται κέδρος. Τον είδα έτσι τον ασεβή να υψώνεται. Αλλά έλα που όταν ξαναγύρισα και πέρασα, δεν είδα ούτε και τον τόπο που υπήρχε ριζωμένο. Και έρχεται εδώ η ιστορία να μας απαντήσει. Πού είναι οι Ασσύριοι, πού είναι οι Βαβυλώνοι, πού είναι οι Αιγύπτιοι, πού είναι το Βυζάντιο, πού είναι τόσες αυτοκρατορίες, πού είναι η Ρώμη, που όρθωνε το ανάστημά της σαν μια πανκρατορία επάνω στη γη, αλλά και αυτοί που σήμερα διατείνονται και ισχυρίζονται ότι θα ιδρύσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση επάνω στη γη, γιατί ακούστηκε και από τη τηλεόραση αυτό, λέει βοηθάμε όλοι να γίνει μία παγκόσμια κυβέρνηση επάνω στη γη. Αυτό που σχεδίαζαν οι σιωνιστές. Αυτό που γράφουν τα πρωτόκολλα της Ιών. Να διαβάσουν ιστορία για να μορφωθούν και να δούνε
ότι όσοι ύψωσαν τέτοιο ανάστημα και τέτοιο κόρδωμα και με τέτοια περηφάνεια πια δεν υπάρχουν. Το ίδιο τους περιμένει. Μπορείτε να πείτε κάτι. Εσύ πες. Ακούστηκαν και έχω μία απορία δηλαδή σε κάτι. Είπες ότι οι ασεβείς στην ημέρα με της κρίσεως δεν θα δούνε το Χριστό. Καθόλου. Ούτε τη δόξα του. Καθόλου. Λοιπόν, και έχω μία απορία. Στο σύμβολο της Πίθιος λέει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Ναι. Για ποιους Ανάσταση νεκρών? Για να με όλη την ανθρωπότητα, για να κληθεί, ή να με για αυτούς τους μερικούς που είναι καλοί? Για αυτούς. Α, αυτούς λέει. Κοίταξε, πρόσεξε και να το εξηγήσουμε εκεί που καταλάβαμε. Ναι, 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 ναι. Όταν λέμε Ανάσταση νεκρών, εδώ μιλάει για σώματα. Ναι. Εντάξει. Όλα τα σώματα θα σηκωθούν από εκεί που είναι θαμμένα. Και όπου βρίσκονται. Και όπου βρίσκονται. Εδώ θα σηκωθούν σώματα. Ναι, σώματα. Έτσι. Ναι. Αυτά τα σώματα θα σηκωθούν, θα πάρουν το πνεύμα που είχανε, πνευματικά και αυτά πια, έτσι, για να δεχθούν κοινά ψυχή και σώμα, είτε αμοιβή είτε τιμωρία. Όταν μιλάμε για Ανάσταση νεκρών, εδώ δεν μιλάμε το σώμα αυτό του κακού. Ναι. Δεν θα βρει την Ανάσταση του Κυρίου. Όχι, αλλά του Κυρίου. Θα σηκωθεί, θα πάρει την ψυχή. Θα πάρει την ψυχή. Μιλάει για σήκωμα εδώ, για έγερση. Ναι. Θυμήσου τον προφήτη που διαβάζεται την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Ποιος προφήτης είναι που λέει ότι είδα τα οστά, τα γυμνά, τα ξηρά κτλ. Και έδωσε εντολή ο Θεός, σηκωθείτε πάνω κτλ. Μιλάει για νεκρούς που αδιάκριτα ήταν καλοί και κακοί. Εκεί μιλάει για σώματα. Εμείς μιλήσαμε για αναστημένους ανθρώπους πνευματικά που θα αντιμετωπίσουν ένα αναστημένο Κύριο. Το κατάλαβες τώρα? Δεν μιλάει ότι θα δουν εκεί το αυτό. Απλώς θα αναστηθούν. Την ημέρα της κρίσεως όλα τα σώματα θα σηκωθούν από τον τάφο, από το μνήμα. Όλα. Αλλά κατάλαβα τώρα με αυτά που να μου είπες ότι όλα θα σηκωθούν τα σώματα, αλλά δεν θα περάσουν όλα από κρίση, γιατί ορισμένα που έχουν πέσει στην αμαρτία έχουν ήδη κρυθεί. Δηλαδή εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, και αυτό είπα. Δηλαδή ο κακός ήδη και κρυτε. Αν είχα πει την καρφίδα στο διάβολο. Ναι. Το λέει ήδη και κρυτε, έχει κρυθεί ήδη. Με την άδειησή του. Δεν σε θέλω, φύγε. Τελείωσε. Άλλος κανείς κάτι. Και οι μουσουλμάνοι που είναι δισεκατομμύρια και που καλούνται το παράδεισο, αυτοί οι ψυχές τι γίνονται? Λοιπόν, απαντάμε. Ναι. Όχι, εγώ θα απαντήσω εγώ έτσι. Απαντήσω η Αγία Γραφή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θυμάμαι, αλλά θα αναφέρω τα λόγια του όπως είναι. Αυτούσια. Λέει το εξής, ότι όταν έθνη, η λέξη έθνη, ειδωλολατρική λαή σημαίνει. Η λέξη έθνη την τότε εποχή ισοδυναμούσε με ειδωλολατρική λαή. Και τώρα. Τα μη και τώρα, έθνη. Και τώρα. Έθνη. Τα μη. Τα οποία δεν έχουν νόμο έχοντα. Έθνη που δεν έχουν νόμο του Ευαγγέλιο. Φύση τα του νόμου ποιοί. Εκ φύσεως κάνουν εκείνο που λέει η συνείδηση. Αυτά θα σωθούν. Αλλά κάνω μια παρατήρηση. Εφόσον δεν άκουσαν ποτέ για το όνομα του Κυρίου Χριστού. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, σήμερα υπάρχει τηλεόραση. Βλέπουν, κάνουν το ένα τάλο κλπ. Κολλάνε στα δικά τους. Και δεν θέλω να καταλάβουν σκόπιμα, αυτά τα έθνη θα κρυθούν. Δεν θέλουν να μάθουν. Και το ξαναλέω. Όταν θα δούμε δηλαδή στον παράδεισο και μουσουλμάνους μέσα που έχουν πράξει σύμφωνα με τη συγκίνησή τους. Μα που δεν άκουσαν κηρύγματα για να πιστέψουν στον Χριστό όμως. Έγινε κατανοητός. Έχεις απορία, Δημήτρη? Όχι, όχι. Κοίταξε τώρα. Λέμε ότι οι Ινδίες και η Κίνα αθληθμούν 3,5 δισεκατομμύρια κόσμο. Και είναι αλόφυσικοι.
Σκέψου. Να πω τώρα και το παράδειγμα του Αβεργετινού να δώσουμε τη λύση. Ναι, ναι. Ένα πλοίο την παλιά εποχή ακυρωβόλησε σε ένα λιμάνι. Για να δώσουμε πιο αλλιανή απάντηση. Και εκεί στο λιμάνι πήγε μία γυναίκα οίκου ανοχής και αγόρασε ένα κοριτσάκι. Και άλλη μία κυρία, ατόφια χριστιανή, που εφάρμοζε βαγγέλια, το εφάρμοζε 100%. Αγόρασε και αυτή ένα κοριτσάκι. Και η μία και η άλλη μεγάλωσαν τα κορίτσια, η μία μέσα στον οίκο ανοχής και η άλλη μέσα σε ένα σπίτι που ήταν εκκλησία. Η μία βεβαίως είχε πλούσια την ευλογία του Θεού. Η άλλη ποτέ δεν άκουσε την ευλογία Θεού. Δεν μπορεί να κρυθούν το ίδιο. Εδώ η κρίση του Θεού. Κάθε χαρακτήρας θα έχει διαφορετική κρίση. Και κάθε διαπαιδαγώγηση διαφορετική κρίση. Έτσι, σύμφωνα με τις γραφές, θα γίνουν τα πράγματα. Άλλος αδερφός κάτι. Δηλαδή, εκεί τώρα αυτό που να με είπε, Κώστα, είναι ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι ο Χριστός λέει σε ένα με όλους μας, ζητείτε τη Βασιλεία. Ζητείτε. Ναι. Άρα και λίγος πολύ σήμερα η ανθρωπότητα έχει ακούσει για Χριστό. Άρα δεν δίνει σημασία. Δεν δίνει σημασία. Σε αυτούς υπάρχει η κόλαση. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρτον ημών των πλούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνομεν τις οφειλέτες ημών, και μην εισελέγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πολιούργο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσο ημάς. Αμήν. Μια Δευτέρα, 7 η ώρα. Πού είσαι, καλή σας ημέρα. Όσον αφορά για την νεκρά θάλασσα και για την ερυθρά θάλασσα, τα λέμε ερυθρά θάλασσα, μόνο τις απογευματινές ώρες, τις απογευματινές ώρες μετά τη δύση του ηλίου, αντανακλά ο ουρανός που κοκκινίζει. Για τους προβλήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Παρουσιάζει τον νερό κόκκινο. Α, τι είναι τον νερό κόκκινο. Όσον αφορά, ναι, όσον αφορά για την νεκρά θάλασσα, η νεκρά θάλασσα δημιουργήθηκε όταν πήγαν τα σύνδρομα και στα πόδια. Όταν ήταν καλό, καμία σχέση. Και έρθαν σε έρθεις από τους άλλους. Έκανα σύγχυση εγώ. Πέτρα, ρίγε, δεν πάει κάτι. Ναι. Τι είναι. Και άφηκε. Μαζεράκι. Καλό βράδυ, για χαρά, χαρήκα. Έλα τώρα, δεν με θα γίνει μέσα. Τι κάνει. Τι κάνει. Καλή νύχτα.